Ουκρανοί στρατιώτε παραδίνονται μαζικά στι ρωσικέ δυνάμει στο μέτωπο Σβάτοβο Κρεμίνα και συγκεκριμένα στο μεγάλο δάσο τη περιοχή μετά από μεγάλη επιθετική επιχείρηση που διεξήγαγαν οι Ρώσοι αλεξιπτοτιστέ. Είναι η πρώτη μεγάλη επιθετική ενέργεια των Ρώσων στο μέτωπο αυτό, το οποίο καλύπτει τι περιφέρειε του Λουγκάν και του Χάρκοβο. Ταυτόχρονα, η ρωσική αεροπορία χτύπησε μεγάλε αποθήκε πυρομαχικών και δεξαμένε καυσίμων στη Χερσόνα. Από εκεί, οι Ουκρανοί σχεδιάζουν ξεκινήσουν τη μεγάλη αντεπίθεση προς κατάληψη της ανατολικής όχθης του Δνήπερου και εν συνεχεία της Μελιτόπολης ώστε να απειλήσουν την Κρυμαία, τη Χερσόνησο με το ρωσικό πληθυσμό. Γι' αυτή ο σύμβουλο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Μιχαήλ Ποντόλιακ, έχει δηλώσει πω το Κίεβο θα τιμωρήσει επειδή συνειδησιακά επιμένουν να είναι Ρώσει. Οι ρωσικέ δυνάμει εδώ και κάποιε ημέρε χτυπούν τα σημεία εφόδου των Ουκρανών, εκεί όπου έχουν συγκεντρώσει πυρομαχικά και καύσιμα, για να εμποδίσουν την έναρξη τη περιβόητη εαρινής επίθεση και να τη σβήσουν πριν καν συμβεί.